Η τιμή είναι δικιά μου, είναι που μου κάλεσαν, που ήρθα εδώ πέρα στην πόλη, η οποία ξεκίνησαν, είχαν αυτή εδώ πέρα την ιδέα και απλώς δεν ήθελα να μείνω μόνο σε σκέψεις και ιδέες που είπα στα κανάλια, ήθελα να το κάνω πράξη και θα το κάνω αγώνα ζωής. Όχι πια βία στα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα, όλοι ενωμένοι. Ο αγώνας είναι χαρά. Είναι και λιγάκι λύπη για τους αυτούς που θα χάσουν, αλλά πρέπει και οι δύο να βγαίνουν στο τέλος και να χειροκροτάνε και τις δύο ομάδες. Πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι τα ήθη μας. Τα ήθη μας. Έχουμε φτάσει σαν Ελλάδα σε ένα πολύ χαμηλό σημείο. Πρέπει, το βλέπω αυτό τον αγώνα σαν ένα καινούριο ξεκίνημα. Σαν ένα καινούριο ξεκίνημα. Χάρηκα πολύ που παρευρίσκομαι εδώ πέρα στο γήπεδο να παρακολουθήσω τον αγώνα των δύο ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Μια μεγάλη συγγνώμη από όλους μας. Την αποδέχομαι τη συγγνώμη. Άλλωστε, αυτό που είπα νομίζω και σε κάποιο κανάλι, κάπου στο τέλος, γιατί το σκέφτηκα και μετά, θα ήθελα να τους δώσω το χέρι και να τους έλεγα τους ίδιους συλληπιτήρια, γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν τον Άλκη φίλο τους. Για να δούνε τι εξαίρετο παιδί είναι. Συλληπιτήρια στα παιδιά αυτό που κάνανε. Γι' αυτό ξεκίνησα στην αρχή με λόγια και τώρα κάνω πράξεις. Θα παλέψω όσο μπορώ, όσο με κρατάνε οι δυνάμεις, με αυτόν τον σκοπό ακριβώς. Πρεσβευτής ενότητας. Ενότητας. Ας είναι η θυσία του γιού μου ένα γεγονός ένωσης και όχι διχασμού. Όχι εμφυλίου. Φτάνουν πια οι εμφύλοι. Είπα προηγουμένως ότι τη δέχομαι. Δεν θέλω εκδίκηση. Θέλω δικαίωση, όπως έχω πει και πριν. Θέλω δικαίωση. Είναι διαφορετικό η εκδίκηση και διαφορετικό το να κάνει η δικαιοσύνη και όλα τα όργανα της πολιτείας τη δουλειά τους. Τη δέχομαι τη συγγνώμη.